ποδοσφαιριστών. Ο Σπύρος Νεφιτίδης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, προέκυψαν κάποια θέματα που αφορούν τους ποδοσφαιριστές και κυρίως αυτό του ασφαλιστικού. Εκδώσατε σήμερα μία ανακοίνωση, Σπύρο. Οι αρκετές ομάδες έχουν ανασφάλιστους τους ποδοσφαιριστές, 25 όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, από τις 58 ομάδες που μετέχουν στα πρωταθλήματα της ΚΟΠ. Πείτε μας, τι γίνεται με αυτό το θέμα? Αυτό το θέμα είναι ένα πρόβλημα που ταλανίζει το κυπριακό ποδόσφαιρο τα τελευταία τουλάχιστον 8 με 10 χρόνια. Κάνοντας μια έρευνα τα τελευταία χρόνια και κάναμε πάρα πολλές προσπάθειες για να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε και τις ομάδες για ένα ενιαίο ή εθνικό ασφαλιστικό σχέδιο, καταφέραμε φέτος να ασφαλίσουμε μια πάρα πολύ καλή προσφορά για τις ομάδες, η οποία είναι πάρα πολύ συμφέρουσα και θα βοηθήσει αφάνταστα τις μικρές ομάδες που έχουν οικονομικό πρόβλημα. Εμείς από τη μεριά μας οφείλω να ομολογήσω ότι βάσει των κανονισμών από την 1η-1η του 2016 έχουμε εγκαλυμμένα τα μέλη μας όσον αφορά τους κανονισμούς του ενιαίου συμβολέου και τους κανονισμούς της προκήρυξης του πρωταθλήματος. Και θέλω να τονίσω ότι δεν απαιτείται και δεν είναι υπόθεση ή οποιαδήποτε νομοθεσία που να υποχρεώνει τα σωματεία να έχουν ασφαλιστική κάλυψη, αλλά όμως βάσει των κανονισμών της FIFA και της Ομοσπονδίας έχουν υποχρέωση να καλύπτουν σε περίπτωση του τραυματισμού τα οποιαδήποτε ιατροφαρμακευτικά έξοδα προκύψουν ή εγχειρητικά έξοδα προκύψουν προς τους ποδοσφαιριστές τους. Και αυτά μεταφράζονται από 6 έως 12.000 ευρώ ο κάθε ποδοσφαιριστής σε περίπτωση τραυματισμού, ανάλογα με το μέγεθος και ανάλογα με το που θα γίνει η επέμβαση. Βλέποντας αυτή την κατάσταση λοιπόν και κατανοώντας το πρόβλημα αρκετών σωματείων, το ότι δεν είχαν λεφτά να καλύψουν αυτά τα ποσά, προχωρήσαμε στο να κάνουμε μια πρόταση πολύ συμφέρουσα, τόσο προς τα μέλη μας, αλλά ιδιαίτερα προς τα σωματεία. Δυστυχώς, βλέπουμε μια μεγάλη απαγοήτευση, ότι ενώ τα σωματεία, τα περισσότερα σωματεία πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, αν εξαιρέσω 2-3 σωματεία, τα οποία θα τακτοποιηθούν, θέλω να πιστεύω, μέχρι την Παρασκευή, ανταποκρίθηκαν, εκείνοι που έχουν το πρόβλημα το μεγάλο, δεν έχουν ανταποκριθεί. Και αφορά τις ομάδες τρίτης κατηγορίας και τη ΣΤΟΚ. Το θεωρώ απαράδεκτο, γιατί αν λάβουμε υπόψη και από τις κουβέντες που είχαμε, γιατί εδώ και 3-4 μήνες προσπαθούμε να τους ενημερώσουμε για να ανταλλάσσουμε πάρα πολλά email, όταν έχουν δυσκολίες να καλύψουν ένα ποσό, αν πούμε ένα τυχαίο ποσό γύρω στα 1.000 ευρώ, να το πάρουμε έτσι στρογγυλοποιημένο, και λες δεν μπορώ να καλύψω ένα ποσό 1.000 ευρώ, και γνωρίζεις εκ των προτέρων ότι σε περίπτωση τραυματισμού που έχεις υποχρέωση να την καλύψεις, ο τραυματισμός θα στοιχίζει 10.000 ευρώ, τότε μπορώ να τολμήσω να πω ότι είναι μια ανευθυνότητα να με προχωρήσεις, να καλύψεις το σωματείο σου, άσε τον ποδοσφαιριστή. Γιατί σε περίπτωση τραυματισμού ποδοσφαιριστή, για να προσφύγει ο ποδοσφαιριστής είτε επαγγελματίας είτε ερασιτεχνής, θα βγει απόφαση εναντίον του σωματείου, η οποία θα καλύψει ολόκληρο το ποσό των ιατροφαρμακευτικών εξόδων του ποδοσφαιριστή. Άρα δεν μπορώ να καταλάβω εγώ με ποια λογική αγνοούν είτε αυτό το σχέδιο είτε οποιοδήποτε άλλο σχέδιο. Εμείς δεν λέμε να στο σχέδιο. Λοιπόν, σας πάνε να κάνουν ασφάλιση για να πληρώσουν 600 ευρώ τον παίχτη. Δεν έχουμε πρόβλημα. Ό,τι δεν μπορεί να κάνουν. Αλλά όμως δεν θα ανεχθούμε κανέναν να έρθει εκ των υστέρων και να μας πει: ξέρετε, δεν είχαμε λεφτά, γι' αυτό δεν ασφαλίσαμε τους ποδοσφαιριστές. Όχι. Αυτό δεν αποτελεί τη δικαιολογία. Αυτό αποτελεί ασέβεια προς τους εργαζόμενους και αποτελεί ασέβεια προς τους ποδοσφαιριστές τους. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουν και δυστυχώς πρέπει να δούμε και πρέπει να το δει και η πολιτεία, γιατί έχει υπαρθεί και ευθύνη της πολιτείας, όπου πρέπει να περάσει μια νομοθεσία επιτέλους που να καλύπτει όχι μόνο τους ποδοσφαιριστές, αλλά όλους τους αθλητές. Γιατί στην Κύπρο, είτε βαστάς μηχανάκι, είτε βαστάς μερσεντές, είτε βαστάς λιμουζίνα ή ένα αυτοκίνητο άσφα, δεν μπορείς να βγεις στον δρόμο και να το οδηγάς αν δεν έχεις ασφαλιστή κάλυψη. Για τους αθλητές, γιατί δεν συμβαίνει αυτό? Είναι πολίτες τρίτης και δεύτερης κατηγορίας. Άστε τα άλλα που δεν είναι, να μην πούμε για κατώτατους μισθούς, μην πούμε για έγκυρη καταβολή της μισθοδοσίας, αλλά τουλάχιστον αυτό το θέμα. Αυτό το θέμα είναι ανθρωπιστικό, είναι κοινωνικό το θέμα, γιατί τα ζήσαμε από πρώτα χέρια. Εμείς ζήσαμε τα μέλη μας να έχουν κομμένα πόδια, να έχουν κύριες, να έχουν προσαγωγούς 6 μήνες, να μην έχουν λεφτά να κάνουν την επέμβαση
γιατί τα σωματεία δεν είχαν ασφαλιστή κάλυψη. Από τους δίνουμε αυτή την ευκαιρία. Την αγνοούν, σημαίνει ότι αυτό αποτελεί ασέβεια προς πρόσφυγες. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Τι ίσχυε μέχρι τώρα, δηλαδή από τη στιγμή που δεν υπήρχε αυτό το ενιαίο σχέδιο ασφαλιστικής κάλυψης του ΠΑΣΠ, πώς λειτουργούσαν οι ομάδες, κυρίως αυτές οι μικρότερες που λέτε ότι δεν έχουν τα χρήματα ομάδες, για να το... Το πώς λειτουργούσαν ήταν, εντάξει, για μου, έλα να σου δώσουμε ένα μισθό 500 ευρώ, πήγαινε στο καλό και κόψε το λαιμό σου, ήβρε τα λεφτά τους 10.000, να το πω ότι στην Κυπριακά έχω κάτι και κάνω τους διακοπή συμβολέ. Επειδή πατούσαν πάνω στην άνοια των ποδοσφαιριστών. Πλέον η κατάσταση έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Τους έχουμε διασφαλίσει, άρα αυτό το πράγμα δεν ισχύει. Η κανονισμή της Ομοσπονδίας είναι ξεκάθαρη τόσο και της FIFA. Άσχετα αν δεν υπάρχει η νομοθεσία της πολιτείας, γιατί κάποια άτομα, κάποιες ομάδες, κάποια επαγγέλματα έχουν αυτή την πολυτέλεια το να τους παρέχεται από τους εργοδότες τους ασφαλιστική κάλυψη. Δυστυχώς το ποδόσφαιρο δεν υπάρχει αυτό, ούτε και αυτό. Οπότε υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Και έχουμε πολλές περιπτώσεις που καταστράφηκαν ποδοσφαιριστές, γιατί τους έστειλαν είτε στο Γενικό Νοσοκομείο Α, Β, Γ να κάνουν εγχειρήσεις για να μην έχουν κόστος οι ομάδες από μη εξειδικευμένους γιατρούς. Στο τέλος, αυτά τα νεαρά ταλέντα που μπορεί να ήταν 19 χρονών, 18 χρονών, κράτησαν να σταματήσουν το ποδόσφαιρο. Τα μέλη σας ασκούν πιέσεις προς τους εργοδότες τους για να ενταχθούν σε αυτό το σχέδιο ασφαλιστικής κάλυψης? Κοιτάξτε να δείτε. Η πρώτη και η δεύτερη κατηγορία είμαστε στο 90% τακτοποιημένοι. Ειδικά στην πρώτη κατηγορία, αν εξαιρέσουμε κάποιες μικρές ομάδες, δεν υπήρχε οποιοδήποτε πρόβλημα. Έχουμε μείνει τρεις ομάδες τις οποίες έχουμε συνεννοηθεί μαζί τους και αναμένουμε ότι μέχρι την Παρασκευή θα τακτοποιηθεί το θέμα. Από εκεί και πέρα το πρόβλημα είναι στις μικρές κατηγορίες και στις μικρές ομάδες, όπου είναι ακόμη χειρότερα ερασιτέχνες οι ποδοσφαιριστές. Το κάνουν όχι επαγγελματικά, δεν παίρνουν τόσα λεφτά όσα παίρνει για ένας επαγγελματίας στην πρώτη κατηγορία, και εκεί είναι το ανθρωπιστικό και το κοινωνικό πρόβλημα. Εκεί είναι. Για να πάει να παίξει η ομάδα του χωριού σου, να πάει να παίξει η ομάδα της γειτονιάς σου, για τη φανέλα που λένε κάποιοι, πήγαινε ο καιρός που έρχεται για φανέλα, ναι, παίζουμε για φανέλα. Εσάς που έχετε αυτός και παιδιά φανέλα, για το χωριό για φανέλα του, τι ευθύνες έχετε εσείς απέναντί του? Εάν κόψει το πόδι του μια ημέρα κατά λάθος μια στο γήπεδο και θα χάσει τα μεροκάματα της δουλειάς του. Δεν μιλάμε για αποζημίωση μισθών, μιλάμε για μεροκάματα της δουλειάς, δεν θα παίρνει. Άστε τα τι παίρνει τα έξοδα του από την ομάδα. Τουλάχιστον τα έξοδα δεν είναι το πρόβλημα, γιατί την εγχείρηση να την προσθεί για αυτά όπως φέστης. Είναι ξεκάθαρο το πρόβλημα που προκύπτει. Για όνομα του Θεού. Αυτά εμείς πλέον δεν θα τα ανεχθούμε. Ρισκάραμε πάρα πολύ, βοηθήσαμε πάρα πολύ στο να επιτευχθεί αυτό το πράγμα. Δεν ήταν δουλειά δική μας. Ήταν δουλειά άλλων. Και είναι δουλειά άλλων να κάνουν και να προωθούν ενιαία εθνικά ασφαλιστικά σχέδια, είτε για τους αθλητές είτε για τις ομάδες. Μάλιστα. Αλλά όμως, επειδή έχουμε μια ευαισθησία και έχουμε μια διαφορετική συνεργασία με τις ομάδες πλέον, κατανοούμε πλήρως τον αγώνα που δίνουν, ειδικά σήμερα σε αυτές τις δύσκολες οικονομικές καταστάσεις. Απλώς πάρα πολλοί από τους ανθρώπους που είναι στις ομάδες δεν κατανόησαν τι ευκαιρία τους δίνεται και τι ρίσκο παίρνουν. Ας ελπίσουμε ότι ακόμη και την Ιστάτη θα λάβουν τα μηνύματα. Σπύρος, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό.